Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, τώρα είναι η ώρα για το μεγάλο χαμόγελο. Στη μία η ώρα κάθε Τρίτη τα παιδιά αυτά μας κάνουν και χαμογελούν. 130, Μαρία, πόσες επιχειρήσεις είχαμε φέτος, για εξήγησέ μας. 130 μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα που δήλωσαν συμμετοχή στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement Greece, που είναι παράδειγμα του παγκόσμιου οργανισμού του Junior Achievement. Έκαναν ένα μικρό θαύμα, όπως λέει και ο Γιάννης. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν καταπληκτικές. Είχαμε τον πανελλαδικό διαγωνισμό που διακρίθηκαν οι 10 καλύτερες και τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα από το πρώτο επάλασπρο πύργο κέρδισαν την τρίτη θέση πανελλαδικά από τις 130 αυτές ομάδες με μια σπουδαία ιδέα που την υλοποίησαν με υποδειγματικό τρόπο. Να μας δείξουν ακριβώς. Βεβαίως. Τι κατάφεραν. Και στο πλευρό του στάθηκαν μια σπουδαία καθηγήτρια, κυρία Γεωργία Γιωτοπούλου, και μια σπουδαία εθελόντρια από την Ελληνικά Πετρέλαια, κυρία Γογό Δημητροπούλου. Και άλλοι καθηγητές και άλλοι εθελοντές συνέβαλαν σε όλη αυτή τη φανταστική προσπάθεια. Θα μας πει ο Πέτρος Κουμπάρδας. Μια φορά το είπε και ο Υπουργός και θέλω να το επισημάνω. Όταν πετυχαίνουν τέτοια θαύματα τα δημόσια σχολεία, η χώρα έχει ελπίδα. Έτσι. Γιατί ένα ιδιωτικό σχολείο στο κάτω-κάτω της γραφής είναι υποχρεωμένο να το πετύχει. Έχει και τα Ακριβώς. μέσα. Έχει και τα μέσα, έχει και τις δυνατότητες. Αλλά φαίνεται ότι τα μέσα υπάρχουν αρκεί να υπάρχει διάθεση. Ναι. Σημαίνει λοιπόν και έμπνευση, ότι και έμπνευση στα έχει παιδιά. Φως το πρόσωπο των δασκάλων σας και αυτούς πρέπει να συγχαρούμε μαζί με εσάς. Λοιπόν, και ρίξανε και φως στον πολιτισμό τα παιδιά με την επιχείρησή τους, τον Όμηρο. Τι είναι αυτό που κάνατε. Ο Σωκράτης Κουμπάρδας είναι ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης. Είναι ο μάνατζερ. Γεια σας, είμαι ο Σωκράτης Κουμπάρδας, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης Όμηρος. Ρίχνω φως στον πολιτισμό του πρώτου επάλασπρου πύργου. Πήραμε φέτος για πρώτη φορά, συμμετείχαμε βασικά στο πανελλήνιο διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας. Κατακτήσαμε στην εμπορική έκθεση Αθήνας το καλύτερο περίπτερο 2018, όπως και στο τελικό διαγωνισμό που μπήκαμε στο top 10, κατακτήσαμε τη τρίτη καλύτερη θέση από τις εικονικές επιχειρήσεις. Η επιχείρησή μας έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και βασίζεται στους 3 από τους 17 βιώσιμους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030. Οι 3 αυτοί είναι λιγότερες ανισότητες, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και ποιοτική εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι στόχοι δεν τέριαναν στα μουσεία και προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις με διάφορες επισκέψεις που κάναμε σε μουσεία. Συγκεκριμένα, εμείς έχουμε τοποθετήσει ειδικού αισθητήρες, τους οποίους μόλις αγγίζει ο μη βλέπων, ξεκινά η ιστορική περιγραφή του εκθέματος. Μπαίνει, πολύ απλά, μπαίνει ο τυφλός λοιπόν στο μουσείο και αγγίζει το άγαλμα, ένα έκθεμα και ακούγεται που είναι αντίγραφο, και ακούγεται η ιστορική περιγραφή του εκθέματος στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίσης δημιουργούμε τους διαδρόμους πρόοδος τους οποίους κινείται εύκολα στο χώρο και οδηγούς και επιγραφές σε γραφή Braille. Τι λες, την ιδέα ποιος την είχε? Η ιδέα αυτή προέκυψε όταν καθίσαμε σε ένα meeting room και σκεφτήκαμε διάφορες ιδέες. Και μετά από επισκέψεις και όπως και είχαμε και διάφορες επαφές με το Μουσείο Αφής, καταλάβαμε ότι υπήρχε ένα κενό και έπρεπε να το καλύψουμε. Το οποίο και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Πρόσεξε καλά τώρα να βγει το πατριωτικό μου. Ναι. Αυτό θα εφαρμοστεί πρώτα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μην σας το πάρουν οι Άγγλοι και το πάνε στο Βρετανικό αυτό Μουσείο πρώτα. Στο Μουσείο της Ακρόπολης πρώτα. Εφαρμόστηκε στην Ελευσίνα, όπως είναι ο πρώτος μας πελάτης και είναι συνεργάτης μας. Εφαρμόστηκε στην Ελευσίνα. Ναι, ναι, ναι. Αύριο θα βραβευτούμε από το Δήμο μας. Μεθαύριο έχουμε meeting με το Μουσείο Ακρόπολης. Δεν ήξερα τίποτα, αλλά έπεσα μέσα. Που αυτοί ζητήσανε, δηλαδή δεν ψάξαμε εμείς κανέναν. Η επόμενη εφαρμογή στα Επτάνησα. Τα Επτάνησα είναι όλα ένα μουσείο. Να αρχίσουμε τώρα και λέμε ο Υπουργός και εγώ πόσα μουσεία έχουμε. Αυτό λέω, εκεί να έρθει μετά, Γιάννη. Κάναμε έρευνες, καταλάβαμε ότι αυτό το κενό έλειπε, το δημιουργήσαμε και μιλήσαμε με τυφλούς και μας είπαν ότι αυτό ήταν το όνειρο ζωής μας. Βλέπουνε μέσω αφής. Μπράβο, ρε παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο. Παρουσίασέ μας, πες μας τα ονόματα και τις ιδιότητες και τόνους. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Μασκαλίδης, είναι ο διευθυντής παραγωγής και πίσω μου είναι ο Ευαγγελάτος Γιώργος, ο οποίος είναι ο διευθυντής οικονομικών της εταιρείας σας. Όλοι διευθυντές. Είναι σίγουρο, παιδιά, θα το δούμε μετά την Ελευσίνα και την Ακρόπολη σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Αυτό ελπίζουμε. Θα έχει την υπογραφή από κάτω, έτσι, του ΕΠΑΛ. Το οποίο ξεκίνησε και από την Ελλάδα. Πάρα πολύ σπουδαίο για τη χώρα μας. Οι προβλέψεις του οικονομικού διευθυντή ποιες είναι? Θα σας μιλήσω ίδιος. Θα μπουν επενδυτές μέσα. Βιώσιμο το σχήμα και λοιπά και τέτοια. Τα δύο πρώτα χρόνια έχουμε πάρει το χειρότερο σενάριο.
και να μπορέσουμε αργότερα, στην αρχή έχει κάμψει η επιχείρηση με ελληματικό ποσό και αργότερα από τον τρίτο χρόνο υπάρχει και αύξηση και κέρδη. Τέλεια, τέλεια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε παιδιά όλους.